Ο κύριος Γιάννης Ντάκουρης κοντά μας, ο προπονητής της ομάδας του Ρουφ. Μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα για την ομάδα σας και εκτός έδρας σε ένα ντέρμπι. Παραμείνατε στην κορυφή της βαθμολογίας και αποφύγατε περιπέτειες σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η έδρα της Διάνα Ηλιούπολης. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα σας? Ήταν μια μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Πίστεψαμε πολύ σε αυτήν. Η εβδομάδα ήταν δύσκολη για μας γιατί υπήρξε ένα θέμα με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος έφυγε από την ομάδα ξαφνικά, μέσα μια μέρα. Κλήθηκα εγώ να αντιμετωπίσω το παιχνίδι με τη Διάνα. Προετοιμάσαμε όσο το δυνατόν μπορούσαμε μέσα σε δύο μέρες το παιχνίδι. Τα παιδιά τα αποκριθήκαν πάρα πολύ. Ο στόχος του Ρουφ ήταν να έρθει εδώ να κερδίσει. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μπήκαμε πολύ δυνατά. Είχαμε 2-3 φάσεις για να προηγηθούμε. Ήμασταν πολύ τυχεροί στη φάση του γκολ, γιατί είναι ένα πολύ τυχερό γκολ το οποίο δεν μπαίνει συνήθως. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε καθόλου και προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα. Δεν έχουμε άλλο στόχο. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Το λέμε από την αρχή της χρονιάς. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε το φαβορί. Και η Διάνα ήταν το φαβορί. Όχι. Ήταν. Είναι. Θεωρείτε ότι παρά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι στο παιχνίδι? Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Όλα τα παιχνίδια. Η Α Αθηνών και οι μικρές ομάδες είναι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να πάρουν σε κάθε παιχνίδι ό,τι καλύτερο. Και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα με τη Θήλα δυσκολευτήκαμε πολύ να πάρουμε το παιχνίδι. Έτσι και εδώ η Διάνα έκανε γκέλα με τον Παπάγο. Δεν μπορείς από τώρα να βγάλουμε ούτε πρωταθλητές ούτε να τελειώσει το πρωτάθλημα από τώρα. Η Διάνα είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, πολύ καλό προπονητή. Η φιλοξενία εδώ σήμερα ήταν άψογη και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Καλή συνέχεια.